Αχιλλέας και Μινόταυρος. Ο αρχαίος ελληνικός μύθος του Θησέα είναι από πολλές απόψεις το πρότυπο για ανάλογες ιστορίες ηρώων. Ο Θησέας άφησε την ασφάλεια του χωριού του για να ζήσει μια ζωή γεμάτη μεγάλες προκλήσεις, κινδύνους και τρομακτικές ευθύνες. Σε αντίθεση όμως με ό,τι συνέβη σε άλλους πασίγνωστους ήρωες, οι θεοί δεν βοήθησαν καθόλου το Θησέα, σχεδόν αδιαφόρησαν. Παρά το γεγονός αυτό, ή ίσως και εξαιτίας του, ο Θησέας είναι ένας από τους δημοφιλέστερους ήρωες της αρχαιότητας. Ο μύθος του είναι η ιστορία του ήρωα που διεκδικεί τα αναφέρετα δικαιώματά του και παίρνει τη θέση του στον κόσμο. Σύμφωνα με το θρύλο, όταν ο μεγάλος ήρωας Ηρακλής πέρασε από το χωριό όπου ζούσε ο Θησέας, φορώντας ως συνήθως ένα τομάρι λιονταριού, όλα τα παιδιά το έβαλαν στα πόδια κατατρομαγμένα. Όλα δηλαδή, εκτός από ένα. Είσαι πολύ γενναίο παιδί. Πώς σε λένε? Θησέα. Και γιατί δεν τρόμαξες όπως οι υπόλοιποι? Γιατί ξέρω ότι είσαι ο Ηρακλής. Και όταν μεγαλώσω, θα κάνω σπουδαίες πράξεις. Ακριβώς όπως εσύ. Αυτά ήταν πολύ μεγάλα λόγια για να τα πει ένα μικρό αγόρι. Όμως ο Θησέας ούτε για μια στιγμή δεν αμφέβαλε ότι έλεγε την αλήθεια. Πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Καλή τύχη. Ο Θησέας έγινε ένας δυνατός και ευφυής άντρας. Ποτέ δεν ξέχασε το όνειρό του να ακολουθήσει τα βήματα του Ηρακλή που ήταν ο ήρωάς του. Όταν ο Θησέας έγινε 16 χρονών, η μητέρα του του έκανε ένα δώρο. Με το δώρο αυτό, ο Θησέας κατάλαβε ποιο ήταν το αληθινό του πεπρωμένο, ενώ τα όνειρα που είχε για φήμη και δόξα άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται πραγματικότητα. Έλα μαζί μου, γιέ μου. Θησέα, αν μπορέσεις να σηκώσεις αυτό το βράχο, θα βρεις το κλειδί για το μέλλον σου. Πόπο, τι είναι αυτό? Αυτό δεν στο έχω ξαναπεί. Πατέρα σου είναι ο μεγάλος βασιλιάς της Αθήνας, ο Αιγαίας, και άφησε αυτά τα δώρα για σένα. Είπε ότι αν ποτέ γίνεις αρκετά δυνατός για να μπορέσεις να σηκώσεις το βράχο, πρέπει να πας να τον βρεις στην Αθήνα και να διεκδικήσεις τη θέση σου ως γιος του και νόμιμος διάδοχος του θρόνου. Θα φύγω σήμερα κιόλας. Περίμενε. Η Αθήνα είναι επικίνδυνη. Να θυμάσαι ότι στην Αθήνα υπάρχουν πολλοί που φιλοδοξούν να πάρουν το θρόνο του πατέρα σου. Θα υπάρχουν πολλοί εχθροί που δεν θα δεχτούν ότι είσαι γιος του βασιλιά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αποκαλύψεις αμέσως ποιος είσαι. Άσε πρώτα να σε αναγνωρίσει ο βασιλιάς. Μόνο τότε θα είσαι ασφαλής. Και τώρα, να σε ετοιμάσω για το ταξίδι σου. Έτσι άρχισαν οι καταπληκτικές περιπέτειες του Θησέα. Παρά τις αντιρρήσεις του παππού του, αρνήθηκε να ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο για την Αθήνα, δηλαδή το πλοίο. Ανταυτού, πήγε με τα πόδια και πέρασε από τόπους γεμάτους ληστές, τέρατα και βάρβαρους. Ήθελε να γίνει γνωστός ως ήρωας, σκοτώνοντας τους κακούς και τα τέρατα και κάνοντας τη χώρα ασφαλή για τους ανθρώπους, ακριβώς όπως τα είχε κάνει ο Ηρακλής. Έτσι και έγινε. Όταν ο Θησέας έφτασε στην Αθήνα, ήταν πασίγνωστος γιατί είχε κατατροπώσει τέρατα και ληστές. Τον περίμεναν όμως ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις. Ο βασιλιάς Αιγαίας ήταν ο ηγέτης της Αθήνας. Όμως το βασίλειό του κυριαρχούσε η δολιότητα. Επειδή δεν είχε γιο και νόμιμο διάδοχο για το θρόνο του, πολλοί από το περιβάλλον του βασιλιά συνωμοτούσαν για να αποκτήσουν εξουσία και πλούτη. Ο Αιγαίας δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανένα. Είχε πρόσφατα παντρευτεί τη μάγισσα Μύδια και εκείνη είχε σχέδιο να κάνει δικό της το βασίλειο. Γιατί κοιτάς συνεχώς από το παράθυρο? Έλα εδώ. Πώς λέγεται αυτός ο νεαρός? Η Μύδια, που είχε μαγικές ικανότητες, κατάλαβε αμέσως ότι ο νεαρός ήταν ο από χρόνια χαμένος γιος του Αιγαία. Κανείς όμως δεν το υποπτευόταν, ούτε ο ίδιος ο βασιλιάς. Ένας ασήμαντος είναι, κάποιο χωριατόπεδο. Θησέας λέγεται. Λέγεται ότι νίκησε κάποιους ληστές και έκανε τους δρόμους ασφαλέστερους για τους ταξιδιώτες. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι, ακουστά τον έχω. Ας τον καλέσουμε στη γιορτή που θα κάνουμε για να του δείξουμε την εκτίμησή μας. Κι έτσι, ενώ γίνονταν οι ετοιμασίες για τη γιορτή, η Μύδια κατέστρωσε ένα θανατηφόρο σχέδιο για να απαλλαγεί από τον νεαρό ανταγωνιστή της. Ένα ειδικό μείγμα από τα καλύτερά μου για το Θησέα.
Ένα καθόλου ευπρόσδεκτο φιλοξενούμενο. Λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο. Έτοιμο. Λίγες σταγόνες κρασί. Θα δράσει αμέσως και ο Θησέας δεν θα υπάρχει πια. Επειδή δεν είχε κανέναν να εμπιστευτεί στο βασίλειό του, ο βασιλιάς Αιγαίας ένιωθε μοναξιά και θλίψη. Μονίμως είχε το νου του για προδότες και κατασκόπους. Εμπιστευόταν όμως τη βασίλισσα Μύδια, η οποία, όταν το συμβούλευε, εκείνο συνήθως άκουγε. Άντρα μου, έχω φέρει ειδήσεις που πρέπει να ακούσεις. Κινδυνεύει το βασίλειό σου. Πες μου. Άκουσα ότι αυτός ο νεοφερμένος ο Θησέας συνωμοτεί εναντίον σου. Σχεδιάζει να καταλάβει την Αθήνα. Ανοησίες, γυναίκα. Είναι μόνο ένα μικρό παιδί. Κοίτα και μόνος σου. Κάθε μέρα γίνεται και πιο πολύ δημοφιλής. Στο λέω, σχεδιάζει να στρέψει το λαό εναντίον σου. Κάτι πρέπει να κάνεις για να τον σταματήσεις πριν να είναι πολύ αργά. Μα τον κάλεσε απόψε στη γιορτή. Πρέπει να τη ματαιώσουμε αμέσως. Όχι, ας γίνει η γιορτή. Μία μικρή σταγόνα από αυτό το κρασί και ο ενοχλητικός Θησέας δεν θα υπάρχει πια. Αν είναι προδότης, όπως λες, τότε δεν θα σε σταματήσω. Εκείνη τη νύχτα η γιορτή κύλησε όπως είχε προγραμματιστεί. Και μόλις βρήκε την ευκαιρία, η Μύδια έχισε δηλητήριο στο κύπελο του Θησέα. Ήταν τώρα η σειρά του βασιλιά για να μιλήσει. Φίλοι της Αθήνας, υψώνω το ποτήρι μου στην υγειά του νεαρού μας επισκέπτη, του Θησέα. Μισό λεπτό. Για να δω αυτό το σπαθί. Πού το βρήκες? Κάτω από ένα βράχο. Μου το άφησε ο πατέρας μου. Μαζί με αυτά τα σανδάλια. Γιέ μου, επιτέλους γύρισε σε μένα. Αυτός είναι ο γιος του βασιλιά Αιγαία και κληρονόμος όλης μου της περιουσίας. Αυτός είναι ο Θησέας, ο μελλοντικός βασιλιάς της Αθήνας. Και εσύ, Μύδια, όλα αυτά τα ήξερες από την αρχή, έτσι δεν είναι? Τώρα καταλαβαίνω ότι εσένα δεν έπρεπε να εμπιστεύομαι. Σε διατάζω να φύγεις τώρα από το βασίλειό μου και να μην ξαναγυρίσεις. Έτσι, πατέρας και γιος ξανάσμιξαν και αποκαλύφθηκε η αληθινή ταυτότητα του Θησέα. Όμως η Αθήνα ήταν μια πόλη με προβλήματα και τον Θησέα τον περίμεναν ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις. Ο Θησέας πήρε πολύ σοβαρά το ρόλο του ως διαδόχου του βασιλείου. Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να καταλάβει ότι την Αθήνα απειλούσε συνεχώς το βασίλειο της Κρήτης. Το πρόβλημα αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε είχε αντιμετωπίσει ως τώρα ο Θησέας. Όμως, για μία ακόμα φορά, θα αποδείκνυε πόσο γενναίος και εφευρετικός ήταν. Ως βασιλιάς της Αθήνας, ο Αιγαίας έπρεπε να πληρώνει ένα τρομακτικό φόρο στον πανίσχυρο βασιλιά Μίνωα της Κρήτης. Κάθε χρόνο ο Αιγαίας ήταν αναγκασμένος να επιλέγει 7 άντρες και 7 γυναίκες για να πάνε στην Κρήτη, όπου τους περίμενε ο θάνατος. Ο Μίνωας είναι ένας τυποτένιος. Όμως αν δεν πληρώσω το φόρο, θα καταστρέψει την Αθήνα και θα κάνει το λαό μου σκλάβους. Τι θα συμβεί σ' όσους ανεβαίνουν στο καράβι, πατέρα? Τους περιμένει μια φρικτή μοίρα, γιέ μου. Μόνο ο Μίνωας θα μπορούσε να επινοήσει κάτι τέτοιο. Στο παλάτι του Μίνωα υπάρχει ένας τεράστιος πέτρινος λαβύρινθος που τον έκτισε ο Δαίδαλος, ο περίφημος αρχιτέκτονας και εφευρέτης. Όμως αυτός ο λαβύρινθος είναι τόσο πολύπλοκος που κανείς από όσους μπήκαν εκεί μέσα δεν κατάφερε ποτέ να βγει. Κάθε χρόνο ο ανελέητος Μίνωας στέλνει τους κακότυχους τους άντρες και τις γυναίκες μας εκεί μέσα και χάνονται. Όμως το χειρότερο είναι άλλο. Στο κέντρο του λαβύρινθου είναι ένα φρικτό τέρας που λέγεται Μινόταυρος. Μισός άντρας, μισός τάυρος. Τρώει μόνο ανθρώπινη σάρκα. Όσοι χάνονται στο λαβύρινθο είναι εύκολα θύματα για το τέρας που διψάει για αίμα.
Τότε πρέπει να σκοτώσω τον Μινόταυρο, πατέρα. Πρέπει να το κάνω για την Αθήνα. Μη λες παράλογα πράγματα, γέ μου. Αυτό είναι αδύνατο. Θα πάρω τη θέση ενός από αυτούς τους 7 άντρες. Και όταν φτάσω στην Κρήτη, θα σκοτώσω το τέρας. Όχι, Οδυσσέα, σε ικετεύω. Επιτέλους έχω γιο. Μη μ' αφήνεις τώρα. Μη φοβάσαι, πατέρα. Θα γυρίσω. Να κοιτάζεις από τα βράχια αν έρχεται κανένα πλοίο. Αν πετύχει η αποστολή μου, θα αλλάξω τα πανιά και από μαύρα θα βάλω λευκά. Έτσι θα ξέρεις αν ζω. Αντίο! Όταν το καράβι με τα μαύρα πανιά έφτασε στην Κρήτη, ο βασιλιάς Μίνωας ήταν στο λιμάνι για να επιβλέπει. Στο πλευρό του υπήρχε η κόρη του, η πρικίπισσα Αριάδνη. Η Αριάδνη ερωτεύτηκε αμέσως το γενναίο Περσέα και πλησίασε για να βλέπει καλύτερα. Χαμογέλα! Δεν το έμαθες. Θα σκοτώσω τον Μινόταυρο. Ναι, καλά. Ακόμα και να μπορείς να σκοτώσεις τον Μινόταυρο, πώς θα καταφέρεις να βγεις από το λαβύρινθο? Κανείς δεν έχει βγει ως τώρα. Είμαι ο Θησέας. Θα βρω τρόπο. Η Αριάδνη άκουσε κρυφά τη συνομιλία και αποφάσισε ότι θα βοηθούσε οπωσδήποτε το Θησέα με όποιο τρόπο μπορούσε. Σκέφτηκε ότι αν υπήρχε κάποιος που ήξερε τα μυστικά του λαβύρινθου, αυτός ήταν ο άνθρωπος που τον έκτισε, ο αρχιτέκτονας Δαίδαλος. Η Αριάδνη αποφάσισε να τον επισκεφθεί. Υψηλότατη, σε τι οφείλω αυτή τη μεγάλη τιμή? Υπάρχει κάποιος νεαρός, ο Θησέας, ο οποίος αύριο θα μπει στον τρομερό σου λαβύρινθο. Σκοπεύει να σκοτώσει το Μινόταυρο. Όμως πρέπει να τον βοηθήσω για να βγει από εκεί μέσα. Ναι, όμως ο πατέρας σου... Δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Σε ικετεύω να με βοηθήσεις. Βλέπεις, αγαπάω το Θησέα. Καταλαβαίνω. Να του δώσεις αυτό. Μια κλωστή? Τι να την κάνει την κλωστή, καλέ μου Δέδαλε? Φοβάμαι ότι με κοροϊδεύεις. Αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε κλωστή, πρικίπισσα. Όταν ο Θησέας μπει στο λαβύρινθο, πες του να ξετυλίξει την κλωστή και αυτή θα τον οδηγήσει στο Μινόταυρο. Μπορεί και να καταφέρει να ευνηδιάσει το τέρας. Κατάλαβα. Αν τα καταφέρει, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να ακολουθήσει την κλωστή. Θα βγει έξω σώος και αυλαβής. Ακριβώς όπως το λένε. Είσαι καταπληκτικός. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Εκείνη τη νύχτα, η Αριάδνη μπήκε κρυφά στο μπουντρούμι, όπου βρισκόταν ο Θησέας, και του έδωσε την κλωστή και οδηγίες για το πώς θα βγει από το λαβύρινθο. Σου χρωστάω τη ζωή μου, πριγκίπισσα. Να τολμήσω να σου ζητήσω να έρθεις μαζί μου στην Αθήνα όταν τελειώσει η αποστολή μου. Ναι, αγάπη μου. Θα σε περιμένω στην πύλη του λαβύρινθου μετά το τέλος της αποστολής σου. Καλή τύχη. Το επόμενο πρωινό έβαλαν τον Θησέα στο λαβύρινθο κάτω από το άγρυπνο μάτι του Μίνωα. Αυτό το παιδί από την Αθήνα θα είναι καλό πρόγευμα για τον πεινασμένο Μινόταυρο. Και τώρα οδήγησέ με στο Μινόταυρο. Ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί ο Δέδαλος, η κλωστή οδήγησε τον Θησέα απευθείας στο Μινόταυρο. Ευτυχώς για εκείνον, το τέρας κοιμόταν βαθιά και έτσι ο Θησέας μπόρεσε να το ευνηδιάσει. Ο Θησέας ήξερε καλά να παλεύει και να μάχεται και τώρα χρειαζόταν αυτές τις γνώσεις απέναντι στο μαλλιασμένο Μινόταυρο. Κανείς ως τότε δεν είχε προκαλέσει τον Μινόταυρο και το τέρας δεν ήταν προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει κάποιον τόσο δυνατό και γενναίο όσο ο Θησέας. Δεν θα πάρεις τη ζωή κανενός άλλου Αθηναίου. Επιτέλους, ο Μινόταυρος ήταν νεκρός και η Αθήνα απαλλάχτηκε πλέον από τον φρικτό φόρο αίματος. Στη συνέχεια, ο Θησέας ακολούθησε την κλωστή που γρήγορα τον οδήγησε στην πύλη του λαβύρινθου. Το ξέρω ότι θα σωθείς.
Πάμε να πάρουμε τους άλλους και να μπούμε στο καράβι. Σαλπάρουμε για την Αθήνα. Ο Θησέας ήταν ένας πραγματικός ήρωας. Όμως δεν έχουν όλες οι ιστορίες των ηρώων ευτυχισμένο τέλος. Και στην περίπτωση του Θησέα, η μοίρα του επιφύλασε ένα τρομερό χτύπημα. Στην Αθήνα, ο Αιγαίας δεν ήξερε τίποτα για την επιτυχία του Θησέα με τον Μινόταυρο. Κάθε μέρα πήγαινε στα βράχια και περίμενε να δει το καράβι του γιού του να επιστρέφει, ελπίζοντας με όλη του την ψυχή τα πανιά να είναι λευκά, ένδειξη ότι ο Θησέας είχε καταφέρει να βγει ζωντανός. Είναι πλοίο αυτό που βλέπω! Μεγάλη βία! Είναι τα πανιά λευκά ή μαύρα! Δυστυχώς, έτσι όπως ήταν συνεπαρμένος γιατί σκότωσε το Μινόταυρο, ο Θησέας ξέχασε την υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα του και δεν άλλαξε ποτέ τα πανιά του πλοίου του. Όταν ο Αιγαίας είδε ότι τα πανιά ήταν μαύρα, ήταν βέβαιος ότι ο Θησέας ήταν νεκρός. Καημένε γέ μου! Συντετριμμένος ο Αιγαίας ρίχτηκε στη θάλασσα και πνίγηκε. Προς τιμή του η θάλασσα στην οποία έπεσε ονομάστηκε Αιγαίο Πέλαγος. Ο Θησέας έγινε βασιλιάς της Αθήνας και επιτέλεσε σημαντικό έργο για το βασίλειο. Εδραίωσε την ειρήνη με τις γειτονικές πόλεις και αύξησε την επιρροή και τη δόξα της Αθήνας. Ο λαός της Αθήνας τον αγαπούσε και τον λάτρευε. Και σε όλη την Ελλάδα τον φοβόντουσαν και το σέβονταν. Ωστόσο, θα τον θυμόμαστε πάντα για το θάρρος και την ευφυΐα του. Τα χαρακτηριστικά του αυτά τον βοήθησαν να σκοτώσει το Μινόταυρο στο λαβύρινθο του Μίνωα. Αυτή του η κληρονομιά τοποθέτησε το Θησέα στο πάνθιον των μεγάλων ηρώων της αρχαιότητας.